Συνεχίζουμε τι συνεντεύξει με του υποψηφίου συμβούλου του Αγίου Νικολάου. Καλημερίζουμε τον κύριο Μανώλη Χριστοφάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εμεί. Και καλημέρα και στου ακροατέ σα. Και στου τηλεθεατέ. Το δουν, το ακούσουν. Το ακούσουν. Είστε λοιπόν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με τον Μανώλη Μανεγάκη του Συνδυασμού Ανωτική Κίνηση Πολιτών, κύριε Χριστοφάκη. Από τη Νεάπολη, να πούμε. Κατάγεστε, κατεβαίνετε στο κεντρικό, αλλά είστε από τη Νεάπολη. Καταγωγή, μένετε εκεί, δραστηριοποιήστε. Για ποιο λόγο επιλέξατε τον κύριο Μανεγάκη και όχι κάποιον από του άλλου υποψηφίου, καταρχήν? Κοιτάξτε, κάθε ενεργό πολίτη πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του όταν βλέπει να υπάρχει αυτό το καθεστώ απραξία που επικρατεί από την υπάρχουσα δημοτική αρχή εδώ και 8 χρόνια. Θα κάνει ενεργό για απραξία. Απραξία. Οφείλει να ενεργοποιηθεί και να προσπαθήσει να βοηθήσει τον τόπο του. Γι' αυτό το λόγο κατεβαίνω με τον Μενεγάκη. Γιατί θεωρώ ότι ο κύριος Αλεξάκης και ο κύριος Χαριτάκης είναι στην ουσία οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στον κύριο Μενεγάκη βρήκα έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάνει αυτά που λέει, τον πιστεύω και θα βοηθήσει πολύ τον τόπο μας γενικότερα και όλο το Δήμο. Μάλιστα. Και ποια πιστεύετε ότι είναι τα σημεία και ένα που πάσχει πάρα πολύ ο Δήμος συνολικά, ο Νικολάου? Ποιες είναι οι μεγάλες παθογένειες δηλαδή και προβλήματα? Και είναι Νεάπολη και ο Άγιος Νικόλαος και η Κριτσά γελούνται όλος ο Δήμος. Κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά του Συμβούλου είναι να ακούει και να αφουγκράζεται τον κόσμο. Στο Πάνω Μεραμπέλο αυτό που λένε ότι δεν έχει μπει μια μπέτρα πάνω στην άλλη από την υπάρχουσα δημοτική αρχή. Καθόλου τίποτα λέτε. Οι πόλεις και τα χωριά καταντήσανε με τόχια. Αν καθίσετε στο καφενείο ή σε όποια παρέα και να καθίσετε, αυτό συζητιέται. Όλο το Πάνω Μεραμπέλο λέτε? Και όλος ο Δήμος. Γιατί ξέρετε, δραστηριοποιούμε σε όλο το Δήμο. Έχω φίλους παντού. Στην Ελλούντα υπάρχουν προβλήματα. Και αυτοί παραπονιούνται. Στον Άγιο Νικόλαο εδώ πέρα, κυκλοφοριακό θέλετε. Ξέρετε, όλος ο Δήμος τελικά έχει καταντήσει ένας αφιλόξενος Δήμος. Δεν μπορεί να υποδεχτεί τον πελάτη, τον πολίτη. Πέστε πως είστε τουρίστες. Ναι. Και θέλω να έρθετε στο Δήμο, στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Να μιλήσουμε λίγο και την πόλη και για όλα τα άλλα χωριά. Και θέλει να δει την πόλη του Αγίου Νικολάου. Υπάρχει κάποιος κάτι να του κατευθύνει? Πού θα παρκάρει? Μπορεί να παρκάρει κάπου? Εδώ δεν μπορούμε να παρκάρουμε οι συντόπιοι. Και πέστε πότε βρίσκει να παρκάρει ή μάλλον δεν βρίσκει να παρκάρει και γυρνάει γύρω τριγύρω και αυξάνει το κυκλοφοριακό, το ήδη επιβερμένο κυκλοφοριακό. Πες ότι βρίσκει να παρκάρει και έχουμε μια είσοδο εκεί στις πόλεις που είναι το λιμάνι. Είναι κατάσταση αυτή όπως περνάει πεζοδρόμιο, το μισό πεζοδρόμιο πάνω, πεζοδρόμιο χτισμένο και δεν μπορεί να περπατηθεί γιατί φεύγουν οι πλάκες, το άλλο μισό από κάτω με κολονάκι. Είναι δυνατόν η κατάσταση? Περνάει στην είσοδο του πολίτη, του τουρίστας και βλέπει δεξιά-αριστερά τα σκουπίδια μέσα στη θάλασσα, την εικόνα, την καθημερινή εικόνα. Έχει πάει κάποιος το πιο απλό με μια απόχη να καθαρίσει τα σκουπίδια από τη θάλασσα που περνάει όλος ο τουρίστας. Ο τουρίστας θέλει να δει ένα ωραίο, καθαρό περιβάλλον. Και εμείς στην είσοδό μας του δείχνουμε τα σκουπίδια μας. Μάλιστα. Και όσον αφορά τώρα, κύριε Χριστοφάκη, τη Νεάπολη, που είστε και από τη Νεάπολη, ζείτε εκεί, δραστηριοποιήστε εκεί, ξέρετε την περιοχή, είναι ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου, αυτό δεν αλλάζει. Πιστεύετε, είχε την αντιμετώπιση που τσαρμόζει η Νεάπολη τα προηγούμενα χρόνια? Καθόλου. Κοιτάξτε να δείτε. Και μιλάω από όλες τις δημοτικές αρχές, όχι μόνο την παρούσα και άλλες. Από όλες τις δημοτικές αρχές. Υπάρχει ένας, καταρχάς, η Νεάπολη, υπάρχει ένα σημείο αναφορά. Η πλατεία της Νεάπολης είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Νεαπολίτες. Υπάρχει, όπως ξέρετε, ένας εξαιρετικός κήπος, αλλά ένας εξαιρετικός κήπος και ένας μεγάλος δρόμος. Mm-hmm. Θα πρέπει οποιαδήποτε δημοτική αρχή αυτόν τον δρόμο τελικά να τον κάνει πλατεία. Να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα του πολίτη, να αναβαθμιστούν και να στηριχτούν τα μαγαζιά με παραπάνω χώρο και να αναδειχτούν και άλλες πλατείες. Ξέρετε, η Νεάπολη χτίστηκε σαν πόλη, νέα πόλη. Είναι το όνομα της Νεάπολης και υπάρχουν τόσες πολλές πλατείες, η πλατεία Ευαγγελιστίας παραδείγματος χάρη, που μπορεί να ανοιχτεί. Υπάρχει το Λαογραφικό Μουσείο, υπάρχει η Μητρόπολη. Πρέπει κάθε χώρος, κάθε χωριό να γίνει προορισμός. Ξέρετε, άρα εκεί πάσχει λέτε, η περιοχή.
Πάσχει στο ότι δεν έχει γίνει ένα προορισμό για Η δύναμη του Δήμου μας είναι το ότι είναι πολυσύνθετος. Έχει πολλά χωριά, τα οποία κάθε χωριό είναι και ξεχωριστό, έχει την ιδιαίτερη ομορφιά του, έχει το ιδιαίτερο, το διαφορετικό του ανάγλυφο και μπορεί να γίνει κάθε χωριό πόλος έλξης. Απλά πρέπει να το αναδείξουμε. Θα μπορούσε κάθε χωριό να υπάρχει ένα σημείο να πάει να δει ο πολίτης, ο τουρίστας και να γίνει προορισμός και να υπάρχει μια σοβαρή διασύνδεση μεταξύ των προορισμών αυτών. Ξέρετε και στο υπάρχουν και άλλα παραλιακά μέτωπα. Έχουμε το ιστορικό σπήλαιο Μιλάτου, το οποίο έχει μαραζώσει. Υπάρχει στο σπήλαιο Μιλάτου το δημοτικό αναψυχτήριο. Έδωσε πάνω από 300.000 ευρώ η τότε δημοτική αρχή και έχει καταντήσει ένα μάντρα. Πάνε τουρίστες εκεί πέρα, τα τσικλειδώματα έχουν πέσει και είναι έτοιμοι, είναι επικίνδυνα για τον πολίτη, τον τουρίστα. Τι πιο απλό να υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα δίκτυο Λατσίδα, Βουλισμένη, Κουνάλι, Μιλάτος, Χουμεριάκος, Νεάπολη, δίκτυα, τουριστικά δίκτυα, ώστε να υπάρξουν προορισμοί. Λέμε ότι θέλουμε τουριστικό προϊόν. Εκεί πάσχει, λοιπόν. Πώς θα βγει ο τουρίστας να δει τι. Δεν αρκεί μόνο η εξαιρετική λίμνη. Δεν θα φάει μόνο μία μέρα. Χρειάζεται, λέτε, κάποιος να κατευθύνει τον επισκέπτη στα μέρη αυτά, σε ένα δίκτυο κλπ. Να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση του τουριστικού προϊόντος. Κοιτάξτε, αν πάτε στα Χανιά, πάτε στα Χανιά, αλλά θα πάτε και σε 10 άλλα μέρη. Θα πάτε Μπάουλο, θα πάτε Γραμπούσα, θα πάτε στο Φαλάσσερνα, θα πάτε. Αυτό είναι να μαζέψεις τον κόσμο. Να δώσεις το ένασμα στον τουρίστα να βγει έξω από το ξενοδοχείο. Και βγαίνοντας έξω από το ξενοδοχείο, γιατί είναι το καλό, καλό και το κακό για το Δήμο μας. Έχουμε πεντάστερα ξενοδοχεία, φοβερές παροχές στα ξενοδοχεία, αλλά οι παροχές που παρέχει ο Δήμος μας δεν είναι ίδιου επίπεδου. Mm-hmm. Πρέπει ο Δήμος, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος κάνει ζημιά στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Δεν μπορεί να έχει μια παροχή, να το πουλάς αυτό και την ίδια στιγμή να βγαίνει έξω ο πολίτης, ο τουρίστας ή ο πολίτης και να μην είναι ευχαριστημένος. Μάλιστα. Επίσης πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στο κομμάτι, στην παροχή του πολίτη. Βλέπετε εδώ πέρα τα περματοφόρα, δεν υπάρχει σχεδιασμός. Βλέπετε τα περματοφόρα και δεν περνάνε να πάρουν τα σκουπίδια. Πήραμε κάτι καινούργια περματοφόρα που δεν περνάνε στα χωριά. Άρα καλύτερη διαχείριση της καθαριότητας, καλύτερη διαχείριση. Φανταστείτε, τι πιο απλό, υπάρχουν η ομορφιά της περιοχής, υπάρχουν τα γραφικά σοκάκια, στα οποία δεν περνάει, δεν περνάει το απορριμματοφόρο. Όπως και εδώ μες στην πόλη. Μπορεί να περάσει το απορριμματοφόρο να πάρει τα σκουπίδια. Βλέπετε καθημερινά τι μποτιλιάρισμα υπάρχει. Γιατί να μην παρέχεις, τον πολίτη αυτό, να μπορεί να γίνει αποκομιδή καλύτερα, με μικρότερα οχήματα, πιο εύκολα στην κυκλοφορία και να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Μάλιστα. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν επανεβάσεις. Ο κύριος Φαντάκης και ο κύριος Αλεξάκης είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Λέτε ότι είναι συνέχεια της Δημοτικής Αρχής, δηλαδή του Αντωνίου Ζερβού, θα είναι και οι δύο. Μα αυτή είναι. Καλός ή κακός, ήταν αντιδήμαρχοι. Το ψηφοδέλτιο που πατήσει και τους δύο συνδυασμούς, αν τους βάλετε μαζί, είναι το ψηφοδέλτιο του κ. Ζερβού. Δεν έχουν. Να μας πείτε λοιπόν τώρα και όλα συνοψίζοντας τώρα για αυτό που λέτε, ποια είναι. Κοιτάξτε, ο κόσμος. Ποια είναι η πρόταση δεν θέλει, ο κόσμος δεν θέλει να του πούνε τι θα κάνει. Τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει να του πούνε τι έκαναν. Εάν πρέπει να κάνουν κάτι, να το κάνουν τώρα. Άμεσα. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Ξεκινάει και η νέα σχολική χρονιά. Ξέρετε, στην Νεάπολη υπάρχει ένα εξαιρετικό κτηριακό συγκρότημα, το ΕΠΑΛ Νεαπόλεως. Μεγάλο σχολείο. Τεράστιο σχολείο, πρότυπο. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο στην Κρήτη. Ναι. Στεγάζει τώρα το ΕΠΑΛ και κάποιες άλλες σχολές. Αλλά βλέπετε, περνάει, γιατί παλιότερα υπήρχαν άλλες προβλέψεις, ήταν άλλοι καιροί. Παρκάρουν, αν περάσετε 2 η ώρα το μεσημέρι,
Έχουν παρκάρει 3 λεωφορεία μπροστά, περιμένουν να πάρουν τους μαθητές. Ναι, γνωστά προβλήματα αυτά. Γίνεται χαμός, είναι το περιπολικό από πίσω να ελέγχει την κυκλοφορία και πετάγονται τα παιδιά μέσα στον δρόμο, γιατί επιβαρύνει την κυκλοφορία από το παρκάρισμα των λεωφορείων. Και προσέξτε να δείτε, ακριβώς δίπλα υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος, το πάρκινγκ, που θα μπορούσε να μείνουν, να παρκάρουν τα λεωφορεία μέσα στον χώρο αυτό. Να κλείσει η είσοδος από τον κεντρικό δρόμο. Για ποιο λόγο να έχεις την κεντρική σου είσοδο πάνω στον κεντρικό δρόμο και να γίνει η είσοδος από το πλάι, άμεσα. Να παρκάρουν τα λεωφορεία εκεί, να μπαίνει ο κόσμος μέσα στα λεωφορεία, να προχωράνε τα παιδιά στον παράλληλο δρόμο προς την Νεάπολη ή όπου θέλουν να πάνε και να μην κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή και καθημερινά, κάθε μέρα κινδυνεύουν τα παιδιά. Για ένα πολύ επικίνδυνο σημείο πρέπει να δοθεί λύση άμεσα. Η λύση αυτή δεν είναι δαπανηρή, δεν είναι πιστεύω τίποτα να κλείσει η κεντρική είσοδο από τον κεντρικό δρόμο και να γίνει από το πλάι. Δεν νομίζω τίποτα να αποδεσμευτεί ο δρόμος, η κυκλοφορία από τα λεωφορεία και να παρκάρουν τα λεωφορεία στο πλάι. Μάλιστα, καταγράφεται αυτό που λέτε. Μπορεί να γίνει άμεσα. Και σας παρακαλώ, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας, δείξτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τον συγκεκριμένο χώρο και πώς μπορεί να δοθεί λύση άμεσα. Λύσεις υπάρχουν. Μάλιστα. Απλά να υπάρχει διάθεση. Δεν αναζητούνται, λέτε, και δεν υπάρχει διάθεση, λέτε εσείς. Έχει περάσει κάποιος δημοτικός σύμβουλος από την Νεάπολη ή από τα χωριά να μου πούνε την τελευταία φορά, όχι την προεκλογική περίοδο, που ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής αρχής πέρασε από τα χωριά. Κατά τα άλλα, εξαιρετικό ο Σκιούς Αλεξάκης με τα προγράμματα και λεφτά, το Δημοτικό Συμβούλιο ακούγεται μάλλον στην Νεάπολη ότι το Γλέντι το 15 Αύγουστο το έκανε η Περιφέρεια. Δεν ξέρω γιατί δεν είμαι στη Δημοτική Αρχή, δεν γνωρίζω, αλλά αυτό ακούγεται. Μάλιστα. Το έκανε η Περιφέρεια. Αυτό ακούγεται. Το είχαμε δώσει η Περιφέρεια. Ο Δήμος δεν μπορούσε. Μάλιστα. Είναι διάφορα ζητήματα που βάζετε. Για να συνοψίσουμε τώρα, να μας πείτε ποια είναι η πρόταση του Μανώλη Μενεγάκη του Συνδυασμού Νοτικής Πολιτών για τη Νεάπολη και το Δήμο. Ήταν να ψηφίσει δηλαδή εσάς και το συνδυασμό σας, ο κόσμος που βλέπει και ακούει. Σας είπα, είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε τον πολίτη κατάματα, να λύσουμε τα προβλήματα. Κοιτάξτε το πάνω από όλα, δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Απλά πράγματα να δείξει την προσοχή σου και να βελτιωθεί η καθημερινότητα και να γίνουν τα χωριά προορισμοί. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη διασύνδεση. Αν υπάρξει καλύτερη διασύνδεση με τα χωριά, γιατί φανταστείτε υπάρχουν και στα χωριά, μένουν ηλικιωμένοι άνθρωποι και η μετακίνηση είναι πρόβλημα. Φανταστείτε στο Καρύδι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 30 ανήλικα παιδιά. Δεν υπάρχει μία παιδική χαρά να παίξουν τα παιδιά και παίζουν στον δρόμο. Κατά τη γνώμη μου, αντί να δώσουμε 10 λεπτά χαράς με κάποια πυροτεχνήματα στην πλατεία, καλύτερα να δίναμε πολύ περισσότερη χαρά σε 30 παιδιά στο Καρύδι, με μια παιδική χαρά. Αντί να παίζουμε πυροτεχνήματα, να κάναμε μια παιδική χαρά για το κάθε παιδί σε κάθε χωριό. Νομίζω το αξίζει και είναι η υποχρέωσή μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Μερκουσοφάκη, είπαμε τα βασικότερα, έτσι. Ευχαριστούμε για τα... Είναι πολλά τα προβλήματα. Τα νοικοταφεία, πάρκινγκ, δεν υπάρχει χώρος πάρκινγκ σε κανένα χωριό. Φανταστείτε, η αγροτική οδοποιία, ένα τεράστιο ζήτημα. Σε όλο το Δήμο. Σε όλο το Δήμο. Δεν έχουν γίνει δρόμοι εδώ και 10 χρόνια. Mm-hmm. Υπήρχε στο Δημοτικό Διαμέσμα της Νεάπολης μια έτοιμη δημοτική υπηρεσία, την οποία τη διαλύσαμε. Ποιος ο λόγος? Οι δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου εξυπηρετούσαν την άγονη γραμμή εντός εισαγωγικών, όλα τα χωριά, τα διάσπαρτα. Εδώ δεν με φανταστείτε, δεν υπάρχει στην Νεάπολη αυτή τη στιγμή ΚΕΠ. Το αναλογίζεστε αυτό? Δεν υπάρχει ΚΕΠ. Θέλει ο κόσμος από όλα τα χωριά, γιατί είναι άπολη εξυπηρετή, Καρύδι, Φουρνή, Νεάπολη. Και δεν υπάρχει ένας υπάλληλος στο ΚΕΠ, έχει κλείσει το ΚΕΠ.
Μάλιστα. Γιατί λοιπόν να μην πει ο κόσμος ότι καταντήσανε την Νεάπολη, καταντήσανε τις πόλεις μας μετόχια. Δεν υπάρχει ένας δημοτικός υπάλληλος. Δεν υπάρχει ΚΕΠ. Μάλιστα. Βάλε τα βασικά τώρα στο τραπέζι. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία να πούμε. Σας προσωπικά ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.